Στο άλσος της Νέας Σμύρνης και στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2014, η Ένωση Υπηρωτών Νέας Σμύρνης Παλαιού Φαλήρου η Τιτάνη οργανώνει ένα γνήσιο υπηρώτικο πανηγύρι. Μαζί μας έχουμε την Κλέρη Δελγιάννη, πρόεδρο της Ένωσης και αντιδήμαρχο κοινωνικής προστασίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα οργανώσατε ένα γνήσιο υπηρώτικο πανηγύρι. Κάναμε μια προσπάθεια να αναβιώσουμε το πανηγύρι όπως γινόταν και γίνεται στα μέρη μας, στην Ήπειρο. Και βέβαια παρά τις όποιες ατέλειες, γιατί είμαστε ρασιτέχνες, μην το ξεχνάμε αυτό, με μεράκι και αγάπη, νομίζω πως κάτι καταφέραμε. Εσείς είστε πιο αρμόδιοι να μας το πείτε. Εμείς είδαμε τον κόσμο να διασκεδάζει, είδαμε τον κόσμο να συμμετέχει και είναι πολύ ωραίο αυτό όταν τηρούνται και θυμόμαστε τις παραδόσεις. Είναι γεγονός ότι μέσα στη λέλαπα της εποχής, με τα πολλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που μας μαστίζουν, ακούγεται πολυτέλεια ο πολιτισμός και η παράδοση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια πηγή ξενιασιάς, ένας τρόπος για να ξαναγυρίσεις τις ρίζες σου, να κάνεις μια βουτιά μέσα σε κάτι αληθινό και να βγεις πιο δυνατός για να αντέξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, όπως θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον πολιτιστικό οργανισμό που μας ενέταξε μέσα στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών, όπως και κάθε χρόνο. Και θα πρέπει, νομίζω, από εδώ και πέρα, επειδή και ο κόσμος το έχει ανάγκη και το θέλει, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και η παράδοση να παίξουν ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο μέσα στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ. Μαζί μας είναι η Αγγελική και ο Κώστας, δύο από τα μέλη του χορού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μου πόσα χρόνια χορεύετε καταρχήν. Εγώ από μικρή, από τότε που ήμουν στο χωριό, από τότε που οι γονείς μου πηγαίναν στο πανηγύρι, έβλεπα τα δικά τους βήματα και πήγαινα. Οπότε ο χορός δεν είναι μια διαδικασία εκμάθησης για σένα. Για μένα, όχι, εντάξει, πάντα μαθαίνεις καινούργια πράγματα, πάντα μαθαίνεις καινούργιους χορούς, αλλά εντάξει, άμα σ' αρέσει, άμα το αγαπάς, δεν το βλέπεις σαν εκμάθηση, ας το πούμε έτσι. Εσύ, Κώστα? Εγώ βασικά είμαι και ο δάσκαλος του μικρού χορευτικού και εγώ χορεύω από μικρός. Είμαι και δάσκαλος απόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας, οπότε συνδυάζω και το βιωματικό, δηλαδή στα πανηγύρια, αλλά και το διδακτικό κομμάτι. Τα παιδιά συμμετέχουν, πώς τους φαίνεται? Στην αρχή έρχονται κάπως αμήχανα, προσπαθούν να δουν τι είναι αυτό που κάνουν, τι εκφράζει αυτό, αλλά μετά στην πορεία συμμετέχονται σε παραστάσεις, λέγοντάς τους κάποια πράγματα και μαθαίνοντάς τους χορούς πιο βαθιά, αρχίζουν και τους αρέσουν και συμμετέχουν ενεργά και θελημένα. Δηλαδή θέλουν και το κάνουν, όχι από πίεση, από τους γονείς ή από μένα, αλλά θέλουν. Από το άλσος της Νέας Σμύρνης και το πανηγύρι της Ένωσης Υπηρωτών, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.